Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Ναι, κύριε Υπουργέ. Απλά δεν ξέρω, συγγνώμη, η πρόταση είναι να, μετά τον Υπουργό να προχωρήσουμε. Αν θέλετε όμως να κάνετε χρήση. Ναι. Όχι, εγώ προσπαθώ, θα έλεγα η πρότασή μου είναι να μην, αλλά εν πάση περιπτώσει δικαίωμά σας. Ναι. Δεν το είπα για τον Υπουργό, έχει γίνει έτοιμα για... Πόση ώρα έχω? Εντάξει, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι με ενδιαφέρον θα σας ακούσει, τουλάχιστον να πούμε 10 λεπτά. Ναι, όχι, εντάξει, ελπίζω να είναι λιγότερο. Λοιπόν, τρία μεγάλα κεφαλαιάκια. Το ένα είναι κάποιες πολιτικές παρατηρήσεις από αυτά που ακούστηκαν. Έχω την αίσθηση ότι γίνεται ορισμένες φορές, και ίσως εσείς που είσαστε παλιότεροι κοινοβουλευτικοί, πρέπει να το δείτε λίγο. Είναι φιλική, μεθοδολογική παρατηρήση. Έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια άγωνη πολλές φορές συζήτηση. Δηλαδή, άκουσα και σήμερα ορισμένα σχόλια τα οποία υποτίθεται ότι προσπαθούμε να τα απαντήσουμε. Και νομίζω καλό πιστεύω προσπαθούμε να τα απαντήσουμε. Παραδείγματος χάρη, άκουσα από τον αγαπητό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών, που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, να λέει για το ραπτάρχη, για το κλαδολόγιο. Μα νομίζω ότι προσπάθησα να το απαντήσω. Η ρύθμιση που αφορά την Επιτροπή για τη διοικητική ενοποίηση, για την νομοθεσία, ακριβώς στηρίζεται στο ραπτάρχη που βρίσκεται στο Υπουργείο. Το κλαδολόγιο δεν είναι αντικείμενο αυτού του νομοσχεδίου. Υπάρχει τεράστιο θέμα το κλαδολόγιο, πράγματι. Και στο νομοσχέδιο της κινητικότητας αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι γίνεται ένας διάλογος κουφών. Θέτουμε ζητήματα, τα ξαναθέτουμε μετά. Ο εκπρόσωπος του ποταμιού, ο αγαπητός που βρίσκεται εδώ, θέτει το ζήτημα της στοχοθεσίας. Μα ακριβώς το άρθρο 38. Το οποίο είναι στις άλλες διατάξεις, αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την παράταση την οποία αναγκαστήκαμε να δώσουμε ως κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης, διότι πρέπει όλοι να φτιάξουν οργανογράμματα. Όλοι οι φορείς του δημοσίου, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εποπτευόμενοι οργανισμοί, και πρέπει να γίνει και πηγαίνει παράλληλα. Αλλά επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα ότι για να υπάρξει αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει στοχοδιάγραμμα. Μα προφανώς, εννοείται. Συμφωνούμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει. Και γίνεται μια επαναφορά της συζήτησης για τις άλλες διατάξεις που σας απάντησα την προηγούμενη φορά ότι από τις πόσες διατάξεις είναι το 85 με 90% αφορούν ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Και συνενείτε εμέσως σε αυτό και εσείς, το ξέρετε πολύ καλά, δεδομένου ότι και εσείς έχετε διάφορα εύλογα και λογικά και απολύτως κατανοητά ζητήματα τα οποία έρχεστε και θέτετε και καλά κάνετε και τα θέτετε. Γιατί έχει προκύψει αυτό? Διότι δυστυχώς μιλάμε για ένα δημόσιο τοπίο εργασιακών σχέσεων και διοικητικών σχέσεων, το οποίο είναι απολύτως κατακαιρματισμένο. Απολύτως. Και προσπαθούμε τώρα λοιπόν να βάλουμε μια τάξη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, κάνετε μια εύκολη κριτική στις άλλες διατάξεις, πολλές φορές πίσω από τις οποίες λειτουργούν ως πρόσχημα, αλλά στην πραγματικότητα δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα ρύθμισης ορισμένων βασικών έκτακτων ζητημάτων. Και δεν είναι μόνο το Υπουργείο το οποίο γίνεται φορέας αυτής της ανάγκης, είναι και οι ίδιες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Μια άλλη παρατήρηση, λίγο πιο πολιτική αυτή και λίγο άσχετη με το νομοσχέδιο, γιατί αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του ποταμιού στο γεγονός των απόψεών μου των προσωπικών σε σχέση με τη ρύθμιση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αμφισβήτησε τις καλές μου εξ αυτού του λόγου ή περίπου εξ αυτού εξαλείψε τις καλές μου προθέσεις. Καταρχήν να σας πω, αγαπητές συνάδελφοι, ότι η δίκη προθέσεων δεν έχει ακουστεί ποτέ ούτε στο εξυγχρονιστικό ούτε στο φιλελεύθερο πολύ περισσότερο πολιτισμό μας. Δίκη προθέσεων, δίκη αποτελεσμάτων, δίκη εμπράκτων καταστάσεων, ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να μην αμφισβητείτε τις προθέσεις μου για τη δημόσια διοίκηση και μάλιστα εκ του λόγου ότι έχω την άποψη, την οποία την έχω πολιτικά και να σας τη διαβεβαιώσω και τώρα. Θεωρώ ότι μία από τις μεγάλες παθογένειες του πολιτικο-οικονομικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η αυτονόμηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η κατάχρηση που γίνεται του χώρου, του δημόσιου χώρου ενημέρωσης. Αυτή. Όχι, απαντώ. Μα εννοείται, αλλά απαντώ πολιτικά. Προφανώς και έχετε. Ναι, ναι.
Και δουλειά μου είναι να σχολιάσω τις προθέσεις σας τώρα. Βεβαίως δουλειά σας είναι, αλλά και δουλειά μου είναι να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν εγώ. Θα μπορούσα να πάρω το λόγο επί του προσωπικού. Δηλαδή, αν κάναμε κατάχρηση αυτής της διαδικασίας, θα σας σήκωνα το χεράκι μου επί του προσωπικού και θα έλεγα τι λέει ο κύριος. Προσπαθώ να απαντήσω πολιτικά στην. Και δεν έχει προσωπική αιχμή. Είναι πολιτική η αντιπαράθεσή μας. Είναι πολιτική η διαφωνία μας προφανώς. Εγώ λοιπόν θεωρώ και εξακολουθώ να πιστεύω, για να μην έχετε καμία αμφισβήτηση επ' αυτού, ότι η βασική παθογένεια της δημοκρατίας στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αμερική και στην Ευρώπη και όπου θέλετε, είναι η αυτονόμηση συγκεκριμένων πολιτικο-οικονομικών κύκλων διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν είναι δημοκρατικά, κάνουν κατάχρηση της δημόσιας, του δημόσιου χαρακτήρα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Κατάχρηση. Και προφανώς χρειάζεται ρύθμιση. Το τι ρύθμιση είναι ένα άλλο ζήτημα εκεί. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η βασική αφετηρία. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι ξαναβάζουμε το ζήτημα των μετακλητών υπαλλήλων. Έχει γίνει και σχετική ερώτηση, θα απαντήσουμε συγκεκριμένα. Ενημερωτικά σας λέω ότι μην το επαναφέρετε συνέχεια. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά σε βάρος των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάχρηση των μετακλητών υπαλλήλων. Προσπάθησα να τοποθετηθώ διοικητικά, ως πολιτική διοίκηση, και να σας πω ότι εγώ είμαι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, όχι εν γέννη, αλλά είμαι υπέρ του αυστηρού περιορισμού των μετακλητών υπαλλήλων, ακριβώς διότι, όχι γιατί είναι πολλοί, όχι γιατί είναι συγγενείς, όχι γιατί είναι φίλοι, και αυτό προφανώς, αλλά διότι συνιστούν παράλληλη διοίκηση. Αυτό είναι το πολιτικό. Αυτό είναι, αν θέλετε να το δούμε διοικητικά ή μεταρρυθμιστικά, αν θέλετε, αυτή είναι η πλευρά. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά, το να επανερχόμαστε συνεχώς σε μια τέτοια συζήτηση, σας λέω προκαταβολικά, θα τα πούμε και στην Ολομέλεια, γιατί θέλω να γίνει μια συζήτηση και επ' αυτού και με βάση και τα πραγματικά στοιχεία. Απάντησα δε στην πρώτη Ολομέλεια, απάντησα συγκεκριμένα και με αριθμούς. Και είπα πώς γινόταν η καταγραφή των μετακλητών, πώς δεν συμπεριλαμβάνονταν οι επιστημονικοί συνεργάτες αυτή την καταγραφή, ποιο είναι το κόστος το οποίο υπάρχει, τι κάναμε εμείς για τους μετακλητούς και ούτω καθεξής. Αλλά επανερχόμαστε συνέχεια, λες και δεν έχει γίνει προηγούμενη συζήτηση. Και αυτό, ξέρετε, είναι λίγο ενοχλητικό. Πάμε τώρα σε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η πιο συνεκτική, κατά τη γνώμη μου, άρθρωση προήλθε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τέσσερις βασικά οι αντιρρήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο είναι το μη άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα. Το δεύτερο είναι ο Γενικός Γραμματέας. Το τρίτο είναι ο χρόνος εφαρμογής. Και η τέταρτη που προσθέθηκε από τον κύριο Βορύδη είναι το θέμα αξιολόγησης και κατά πόσον αποτελεί μεταρρύθμιση ή αντιμεταρρύθμιση. Να απαντήσω επί Τροχάδην. Στο θέμα του ιδιωτικού τομέα κάναμε μια αναλυτική συζήτηση. Είναι προφανές ότι ακούω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος Φάμελος, ότι πράγματι πρέπει να δούμε αυτή την διαδικασία και θα τη δούμε στο μέλλον. Πηγαίνει, αν θέλετε, συμβαδίζει με μια νομοθετική ρύθμιση για το ποιες είναι σε ένα κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την άποψη της σύγκρουσης συμφερόντων ή της μη σύγκρουσης. Η ουσία είναι βεβαίως ότι πράγματι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο εννοείται ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Έτσι και θα αξιοποιηθεί, και η ιδέα είναι εν ευθέτω χρόνο άμεσα όμως, άμεσα δηλαδή τους επόμενους μήνες, πράγματι να κάνουμε μία παρέμβαση και μέσω του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία τέτοια παράλληλη δεξαμενή ανθρώπων, όχι της αγοράς όμως, με την ρύθμιση αυτή, το επισημαίνω, διότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα υπησέρχονται διάφορες ερμηνείες. Αλλά από την άποψη ότι πράγματι υπάρχει ένα δυναμικό στελεχών που πρέπει να αξιοποιηθεί σε αυτό συμφωνώ. Αλλά προσέξτε όμως, η λογική του Μητρώου, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, το έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ και στις επιτροπές και σε συνεντεύξεις και στην αιτιολογική έκθεση, η λογική είναι καταρχήν να ρυθμίσουμε τα του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Να δούμε καταρχήν τι δυνάμεις, τι οικονομία ανθρώπινων πόρων μπορούμε να έχουμε. Τι διαδρομές σταδιοδρομικές μπορούμε να θέσουμε. Πώς θα συνδέσουμε συστήματα αξιολόγησης, να το πω έτσι, με μια διαδρομή η οποία φτάνει μέχρι τις θέσεις ευθύνης. Αυτή είναι η καταρχήν. Αλλά βεβαίως η παρατήρηση
αυτή που έγινε, προφανώς θα ληφθεί υπόψη. Το δεύτερο θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας. Εδώ νομίζω ότι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας πηγαίνει πίσω από όλες τις θέσεις και δεν άκουσα με καμία παρατήρηση ούτε από την Ένωση Κεντρών, ούτε από τον Ποτάμι, ούτε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλη την παραγωγή, την επιστημονική ή την πολιτικο-επιστημονική παραγωγή της τελευταίας 30 ετίας. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή που πρέπει να διορίζεται από τον Υπουργό, ή πράγματι χρειάζεται να είναι ένα είδος κορυφής της διοίκησης, να εξασφαλίζει την εφαρμογή και το κομμάτι του πολιτικού ελέγχου προφανώς υπάρχει. Η εκτελεστική εξουσία έχει τις δυνατότητες. Έχει τους υπουργούς, έχει τους υφυπουργούς, έχει αναπληρωτές υπουργούς, έχει πολιτικά γραφεία υπουργών. Προφανώς αυτά τα πολιτικά γραφεία υπουργών θα πρέπει να αναδομηθούν στο επίπεδο των οργανογραμμάτων. Αυτό είναι μια σοβαρή ένα δεύτερο επίπεδο αλλαγής που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε να συνοηθούμε και στο θέμα των μετακλητών. Τρίτο, χρόνος εφαρμογής. Ο χρόνος εφαρμογής, εδώ κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίφαση. Καταρχήν μας λέτε ότι διαφωνείτε με τους γενικούς γραμματείς, αλλά από την άλλη πρέπει να εφαρμοστεί από αύριο. Δηλαδή, είπα και στην πρώτη ομιλία, εάν συνεννοηθούμε στο τι στρατηγική αλλαγής διοικητικής θέλουμε, θα βρούμε προφανώς και τον ομαλότερο χρόνο εφαρμογής αυτού, διότι είναι προφανές ότι για τη δημόσια δίκηση επιτελεί ένα σοκ. Είναι γεγονός αυτό. Υπάρχει ένα σοκ. Δεν έχει εθιστεί το πολιτικό σύστημα και η ίδια η διοίκηση στην εφαρμογή τέτοιων. Αλλά συμφωνώ απολύτως και εξακολουθώ να το λέω και θα το υποστηρίξω και στην Ολομέλεια, ότι ο χρόνος εφαρμογής προφανώς πρέπει να έρθει πολύ πιο κοντά. Αλλά πολιτικά τώρα εδώ θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Ή το θέλουμε, οπότε θα δούμε το χρόνο εφαρμογής, ή δεν το θέλουμε, οπότε τι κόπτεστε περί του χρόνου εφαρμογής. Βεβαίως κόπτομαι. Βεβαίως. Αυτό είπα μόλις. Πριν από δύο δευτερόλεπτα είπα αυτό ακριβώς το πράγμα. Πριν από δύο δευτερόλεπτα. Ότι προφανώς και επειδή ακριβώς κόπτομαι, σας εξήγησα και την προηγούμενη φορά, αλλά ξανά δεν λαμβάνεται υπόψη, ότι η πραγματική αγωνία ήταν να μην, πρώτον ως προς τα συλλογικά όργανα, να μην διακοπούν βιαίως διοικήσεις συλλογικών οργάνων, μία περίπτωση, και δεύτερον, πράγματι αυτή η διαδικασία να ενσωματωθεί όσο γίνεται πιο ομαλά και πιο οργανικά. Λοιπόν, αυτή είναι η αγωνία ακριβώς για την εφαρμογή, διότι ξαναλέω πάλι και το υπογραμμίζω, δεν είναι θέμα νόμου μόνο τα πράγματα, είναι πολλές φορές θέμα και εφαρμογής. Και η εφαρμογή πρέπει να έχει μια ευρύτερη δυνατή διαδικασία συνένεσης και αξιοπιστίας σε αυτό το οποίο λέμε. Προφανώς, εάν συμφωνήσουμε ότι θα το πάμε νωρίτερα, θα το πάμε νωρίτερα. Εγώ θέλω να το πάω και αύριο που λέει ο λόγος, εάν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά με ενδιαφέρει όμως όχι να το πω για να το πω, με ενδιαφέρει να το πω για να γίνει. Και το τέταρτο κομμάτι, η αξιολόγηση και η αντιμεταρρύθμιση. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα πραγματικά, κύριε Βορύδη, να συμβουλευτείτε λίγο καλύτερα κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τη διοικητική επιστήμη και την ιστορία της ελληνικής διοίκησης. Διότι είναι σαφές ότι δεν έχετε αντιληφθεί ποιες είναι οι διαδικασίες που εισάγει ο νόμος αξιολόγησης που δεν υπήρχαν παλιότερα. Να διευκρινίσω παρεμπιπτόντως ότι και στους προηγούμενους νόμους υπήρχαν θετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι αναθέσπατο, δεν ανακαλύπτει κανείς εξ ολοκλήρου μια Αμερική. Έτσι. Υπάρχουν προφανώς δομές οι οποίες αξιολόγησης, οι οποίες προϋπήρχαν και στα προηγούμενα νομοθετήματα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκαν. Ο βασικός λόγος που δεν εφαρμόστηκαν ήταν ότι δεν υιοθετήθηκαν ποτέ από το Σώμα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο βασικός λόγος. Ήτανε περισσότερο απηχούσαν εγκεφαλικές συλλήψεις, σωστές ή λάθος, δεν έχει σημασία, αλλά δεν υιοθετήθηκαν ποτέ. Δεν μιλάω για την τελευταία πενταετία, όπου η αξιολόγηση έγινε προσχηματική. Έγινε για λόγους μείωσης των δομών και όχι για λόγους πραγματικής αξιολόγησης. Θα σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά που εισάγει αυτός ο νόμος, γιατί δεν έχει σημασία τα υπόλοιπα, οι λεπτομέρειες. Το ένα είναι η αξιολόγηση των δομών και του επιτελόμενου έργου, το οποίο δεν υπήρχε. Το δεύτερο είναι η ενεργή συμμετοχή και θεσμοθέτηση αυτής της συμμετοχής, είτε με την διαδικασία των ολομελιών, είτε με τη διαδικασία της ατομικής δέσμευσης σε στόχους που είναι ευρύτερα διοικητικοί, είτε με τους μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας.
δηλαδή με την αξιολόγηση που έρχονται από τους χρήστες της δημόσιας διοίκησης, από την Επιτροπή Ακροάσεων, η οποία θεσμοθετείται και ούτω καθεξής. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Πάω σε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις. Είπα, στοχοθεσία και περίγραμμα θέσεων. Περιγράφεται στο άρθρο, συνδέεται με το άρθρο 38, που νομίζετε ότι είναι μια άλλη φωτογραφική διάταξη. Ναι, τι φωτογραφική διάταξη. Φωτογραφίζουμε τη δυνατότητα παράτασης της υποχρέωσης που έχουν όλα τα υπουργεία, οι δημόσιοι φορείς, τα νομικά πρόσωπα να έχουν οργανογράμματα με οργανικές θέσεις, με περιγράμματα θέσεων εργασίας, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Και πολλά από αυτά τα πράγματα πράγματι μας δημιουργούν πολλά θέματα που συζητάμε και εδώ πέρα, όπως το άρθρο 48, σχετίζεται ακριβώς με αυτή τη μη ύπαρξη οργανογραμμάτων. Δηλαδή όλο το άρθρο 48 που έχει προκύψει από το γεγονός ότι αυτονομημένα η τοπική αυτοδιοίκηση, παραδείγματος χάρη, διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της όπως θέλει. Χρόνια τώρα, όχι τώρα. Και βεβαίως έρχεται η πολιτεία μετά από χρόνια να πρέπει να θεραπεύσει με κάποιον τρόπο όλες αυτές τις σουρές που έχουν δημιουργηθεί. Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης ανάθεσης και επιλογής. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης δεν μπορεί, ευτυχώς ή δυστυχώς, να κατατμηθεί σε ανάθεση ή σε επιλογή. Αυτό θα ήταν, θα έβαζε και ζητήματα ισονομίας και συνταγματικότητας. Η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης μοριοδοτείται για όλους, ανεξαρτήτως αν ήταν κατά ανάθεση ή κατά επιλογή. Παρεμπιπτόντως, μου κάνει εντύπωση που το θέτει η Νέα Δημοκρατία, το κατά ανάθεση ή κατά επιλογή, όταν η πλειοψηφία των γενικών διευθυντών και των διευθυντών του δημοσίου έχει γίνει το προηγούμενο γάστημα κατά ανάθεση. Και αυτοί δεν έχουν αλλάξει. Και είναι κατά ανάθεση η πλειοψηφία. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί που έγιναν ήταν κατά ανάγκη και κακοί υπάλληλοι. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Επομένως, δεν μπορεί η πολιτεία όταν πάει να ρυθμίσει αυτό το πράγμα να κάνει μια διακριτική αλλαγή σε αυτούς που είναι με επιλογή ή κατά ανάθεση. Τους δίνει για όλους μια μοριοδότηση, γιατί η προϋπηρεσία τους είναι υπαρκτή και προσπαθεί να εξοραίσει από εδώ και πέρα αυτή τη συμμετοχή. Αυτοτελείς γενικές γραμματείες, που είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Πρέπει να το δούμε. Ναι. Αν εννοούμε προφανώς τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, που έχουν ειδικό καθεστώς, αυτές εννοούμε. Αλλά ενδεχομένως όμως να πρέπει να δούμε πράγματι αν υπάρχουν και άλλες γραμματείες που έχουν μία αυτοτέλεια και οι οποίες θα πρέπει να δούμε αν πράγματι πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του νόμου. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Την άκουσα την παρατήρηση πάντως και τη λαμβάνω υπόψη μου. Άρθρο 32, 36 και 48. Προφανώς θα πρέπει να τα συνδιαμορφώσουμε και το 32 και το 36 και είμαστε σε μια διαδικασία να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Αιτήματα. Διέρχονται διάφορα πράγματα, τίθενται διάφορες ιδέες, ζητήματα, όλοι δηλαδή θέτουν κάποια θέματα, έτσι. Λοιπόν, ο στόχος ο δικός μας είναι εδώ να τα εναρμονίσουμε. Τι προσπαθεί να κάνει ο Υπουργός και το Υπουργείο? Προσπαθεί να δει αν αυτό το πράγμα πατάει σε ένα πρόβλημα, αν το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό, μεγάλο, αν δεν δημιουργεί δηλαδή άλλα νομικά ή συνταγματικά ή άλλα θεσμικά προβλήματα, και προσπαθεί να εναρμονίσει όλη αυτή την πολυπλοκότητα της διοίκησης την οποία έχει να αντιμετωπίσει. Στα πλαίσια της νομιμότητας προφανώς. Επομένως, εννοείται ότι όλα ακούγονται και βεβαίως κανείς δεν θέλει να χρεωθεί χαριστικές ή άλλου τύπου, ας πούμε, διατάξεις. Αυτό θέλω να είμαι σαφής αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την ανοιχτή διαδικασία, για να δούμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα νομοθετήσουμε. Λοιπόν, βαρύτητα στοιχείων αξιολόγησης δεν έχει νόημα. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να τα δούμε βεβαίως στη διαδικασία της αντικειμενικοποίησης, να μην μείνω σε αυτό. Μια τελευταία παρατήρηση για τον συνάδελφο του ΚΚΕ, όμως, έτσι κλείνοντας, που είναι περισσότερο θεωρητικής τοποθέτησης. Το θέμα, αγαπητές συνάδελφοι, που πρέπει να σκεφτείτε πάνω σε όλη αυτή την ανάλυση την οποία κάνατε, είναι το εξής. Εάν υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο συγκρότησης του καπιταλιστικού κράτους και ένα διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Αυτό σας το λέω γιατί. Προσέξτε το και βάλτε το στο θεωρητικό σας σχήμα για να λειτουργήσει και καλύτερα. Γιατί η καπιταλιστική στρατηγική τα τελευταία 25 χρόνια είχε ως στόχο τη μείωση του κράτους, δηλαδή της δημόσιας διοίκησης και κυρίως του πεδίου των ρυθμιστικών της αρμοδιοτήτων?
Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Σας το θέτω χάρη θεωρητικής. Ναι, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια είναι μια θεσμική στρατηγική και ο νεοφιλελευθερισμός πια δεν είναι ένα ρεύμα ιδεών. Έτσι, δεν είναι ένα ρεύμα ιδεών ή μια πολιτική στρατηγική ενός κόμματος, είναι θεσμική πραγματικότητα με την οποία οργανώθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καπιταλιστικά κράτη και ούτω καθεξής. Πήρε δηλαδή θεσμική πια υπόσταση αυτό το πράγμα. Κλειδώθηκαν οι πολιτικές και αυτές οι πολιτικές κλειδώθηκαν στην διαδικασία μείωσης των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης και των ορίων βεβαίως του δημοσίου συμφέροντος. Και αντίστροφα είχαμε μία τάση στο μικρότερο κράτος υποβάθμισης της διοίκησης, αύξησης του χώρου αρμοδιότητας των οικονομικών συμφερόντων. Εγώ πιστεύω, και αυτό ισχυρίζομαι θεωρητικά και θέλω πραγματικά να το λάβετε υπόψη σας, ότι επιχειρούμε μία προσπάθεια να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή να ξαναδώσουμε στο δημόσιο τομέα την αίσθηση της αρμοδιότητας και της ευθύνης. Και αυτό το πράγμα βρίσκεται στον πυρήνα μιας διαφορετικής στρατηγικής, αλλά μπάσχετος είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Λοιπόν, τελειώνοντας και συγγνώμη για την κατάχρηση, θέλω να σας πω ότι ό,τι ακούστηκε αυτές τις 4 συνεδριάσεις έχει ακουστεί καλόπιστα. Θα το λάβουμε υπόψη μας και το λαμβάνουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρατηρήσεις και τη συμβολή που είχατε σε αυτή τη διαδικασία. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε.